καλοπληρωμένοι στην ώρα μας, αλλά είμαστε και καλοπληρωμένοι. Για να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα και θα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Σας το λέω επειδή το άκουσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άρη είναι η εσωστρέφεια και καμιά φορά ότι δεν είμαστε εμείς να μην πάει καλά ο Άρης. Α, είμαστε εμείς να πάει καλά. Ο Άρης είναι ο κόσμος. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο κ. Καρυπίδης, ούτε ποδοσφαιριστές. Ο Άρης είναι ο κόσμος. Χωρίς τον κόσμο είμαστε τελειωμένοι. Δεν έχουμε τύχη. Καμία. Η κριτική λοιπόν να γίνεται, εδώ φτάσαμε στο σημείο να γράφουμε και να λένε ότι δεν πήγαμε να δούμε την ΚΑΠΑ 17. Ενώ είχαμε προπόνηση. Να αφήσω δηλαδή την προπόνηση. Πώς θα γίνει αυτό. Να αφήσω την προπόνηση να πάω να δω την ΚΑΠΑ 17. Ωραία, και η ΚΑΠΑ 17 πέρυσι τι έκανε. Δεν πηγαίνανε πέρυσι. Και πέρυσι μάλλον που πηγαίνανε, γιατί ποιο είναι το αποτέλεσμα. Εγώ έχω να δω παίχτη από Γιαννιώτα, Αβραάμ Παπαδόπουλο και να πού είναι. Είμαι χρόνια στην μπάλα και πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ στον Άρη το γνωρίζω. Πάρα πολύ καλά και μιλάω καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα. Αλλά δεν μου αρέσουν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες χωρίς να διασταυρώσεις ότι δεν πήγαμε, ενώ είχα προπόνηση 3,5. Θα αφήσω την προπόνηση να πάω την ΚΑΠΑ 17. Πώς γίνεται αυτό.